Καλησπέρα Μαριλένα, όντως πρεμιέρα είχαμε την πέμπτη και η τιμή του πετρελαίου θέρμανς είναι στα 80 λεπτά περίπου από εκεί που είχε ξεκινήσει και την άνοιξη οπότε σταμάτησε και η διάθεση α, του πετρελαίου θέρμανς ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν στο 1 ευρώ περίπου, δηλαδή είναι περίπου 20% α, κάτω. Τώρα, για όποιου δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να κάνουν την αγορά τους έως 31 31-12, δηλαδή έως το τέλος του χρόνου ενώ το ποσό που δικαιούνται είναι από 64 έως 350 ευρώ ανάλογα τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται το κάθε νοικοκυριό και τη σύνθεσή του. Βέβαια, η ζήτηση είναι ακόμη πολύ χαμηλή, γιατί πέρυσι είχαμε μια παρατεταμένη περίοδο α, στη διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Ήταν μέχρι τι 31 Μαΐου, Οπότε, πολλοί είχαν προλάβει και γέμισαν πέρυσι τι δεξαμενέ. Τώρα, τι άλλου είδου mm -hmm. επέκταση για το επίδομα σχεδιάζει το κυβερνητικό επιτελείο. Πέρα από το πετρέλαιο θέρμανση, εξετάζει την επέκτασή του σίγουρα ξέρουμε στο φυσικό αέριο. Γιατί πολλέ είναι περιοχέ πλέον που χρησιμοποιούν mm -hmm. φυσικό αέριο και πολλά τα νοικοκυριά πλέον που το χρησιμοποιούν. Αποκλείονται σίγουρα το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώ εκεί υπάρχει το κοινωνικό τιμολόγιο, οπότε mm. οι ευάλωτε ομάδε έχουν μπει. Και φαίνεται ότι τελικά έχουν αποκλειστεί και τα ξύλα και το πέλετ λόγω τη εκπομπή μικρών σωματιδίων. Αν και βέβαια σήμερα ο κ. Σκυλακάκη είπε ότι ακόμη είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπουν, ίσω το δούμε σε όχι αστικά κέντρα, δηλαδή επίδομα να υπάρχει μόνο για αυτέ τι δύο μορφέ σε όχι αστικά κέντρα, σε μη αστικά κέντρα δηλαδή, όπου εκεί δεν υπάρχει τόσο το πρόβλημα το, τη εκπομπή των μικροσωματιδίων. Αθανασία, ακρίβω, ευχαριστώ πολύ.